Άλλο θέμα. Μαζί με τον κύριο Μάζη θα το πούμε τώρα. Ο δάσκαλος. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα, παιδιά. Πέρα. Μιλάμε για τις εκλογές στην Τουρκία από την προοπτική, όχι στη σχέση που έχουμε με την Ελλάδα, αλλά από την προοπτική τι θα γίνει στη γειτονική μας χώρα. Κύριος Μάζης, γνώστης όλων των όσων συμβαίνουν στην γειτονική χώρα. Καταρχήν, βγαίνουν δημοσκοπήσεις που μας λένε ότι μία προηγείται ο Κιλιντζάρογλου, μία ότι είναι πίσω, προηγείται ο Ερντογάν. Τώρα τελευταία, βέβαια, από χθες έχει πάρει η ψαλίδα, ανοίγει προς τον Κιλιντζάρογλου. Δεν ξέρουμε κατά πόσον είναι αξιόπιστες, θα μας τα πει ο κύριος Μάζης. Δεύτερον, τι θα ακολουθήσει άμα χάσει ο Ερντογάν στο πρώτο γύρο. Στο δεύτερο γύρο μπορεί να περάσει μπροστά. Ερωτήματα είναι όλα αυτά, αλλά πριν ξεκινήσουμε με εσάς, κύριε Μάζη, να πάμε στην Κωνσταντινούπολη. Να καλησπέρα. Άννα Ανδρέου είναι μαζί μας, να μας δώσει ένα κλίμα. Καλησπέρα, Άννα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα από την Κωνσταντινούπολη. Πες μας λοιπόν, τι ακριβώς συμβαίνει αυτές τις μέρες στη γειτονική μας χώρα. Πάντως αυτό που βλέπουμε εδώ είναι η ένταση να κορυφώνεται και όσο πλησιάζουν οι εκλογές αναμένεται ότι θα υπάρξει έτσι ένα πιο πολιτικό κλίμα και επικίνδυνο κλίμα. Ίσως είναι οι πιο κρίσιμες και δύσκολες εκλογές που έχουμε ζήσει μέχρι σήμερα. Είμαι 20 χρόνια στην Τουρκία, τέτοιο κλίμα δεν έχω ξαναδεί. Τι διακυβεύεται, γιατί υπάρχει αυτή η σύγκρουση, βλέπουμε πέτρες, βλέπουμε πυροβολισμούς, βλέπουμε... Πέτρες και για προβοκάτσια μιλάω, Ερντογάν, βέβαια, έτσι. Ακούσουμε, γιατί υπάρχει αυτή η ένταση. Στον Ιμάμογλου. Ναι. Γιατί είναι η πρώτη φορά που φαίνεται να υπάρχει ο κίνδυνος για τον Ταγίπ Ερντογάν να χάσει την εξουσία. Και μάλιστα χθες είδαμε ότι ανακοίνωσε ο Ταγίπ Ερντογάν και αυξήσεις για τους δημόσιους υπαλλήλους, 45%. Που αυτό επηρεάζει 750.000 ανθρώπους. Τι σημαίνει αυτό, λένε κάποιοι εδώ. Ότι πολύ πιθανόν τα ποσοστά που έχει ενώπιόν του από τις δημοσκοπήσεις που εμπιστεύεται ο ίδιος, ναι, δεν είναι καλά. Και είδαμε και μια δημοσκόπηση της εταιρείας Σάρος, η οποία είναι η εταιρεία που πρόσκειται στον Ταγίπ Ερντογάν, έχει διαρρεύσει, διέρευσε χθες αυτή η δημοσκόπηση και λέει ότι είναι πολύ κοντά στη νίκη ο Κεμάλ Κιλιστάρογλου, πολύ κοντά στο 50%. Έχει 6 σχεδόν μονάδες διαφορά με τον Ταγίπ Ερντογάν. Και το σημαντικό είναι ότι αυτή η δημοσκόπηση είναι υπέρ του Ταγίπ Ερντογάν. Άρα δεν μπορεί να ανατραπεί στο δεύτερο γύρο. Αυτό λέει η δημοσκόπηση αυτή, έτσι. Κάπως έτσι ουσιαστικά. Και ενδεχομένως αυτό να τρόμαξε τον Ταγίπ Ερντογάν και έδωσε χθες τις αυξήσεις στους δημόσιους υπαλλήλους. Τώρα η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν μπορεί να ξέρει. Κανείς δεν μπορεί να εμπιστευτεί καμία εταιρεία. Mm-hmm. Πολλά είναι τα παιχνίδια που παίζονται. Ακόμη και αυτό δεν σημαίνει δηλαδή ότι κερδίζει ο Κεμάλ Κιλιστάρογλου. Μπορεί να υπάρχει κάτι άλλο που δεν το φανταζόμαστε. Παίζονται παιχνίδια πάντοτε. Επομένως μην εκπλαγούμε την Κυριακή το βράδυ να δούμε και ανατροπή της ανατροπής. Δηλαδή αντί να κερδίζει ο Κεμάλ Κιλιστάρογλου όπως περιμένουμε, να κερδίσει ο Ταγίπ Ερντογάν. Υπήρξε και μια παρέμβαση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, Άννα, πάντως για να είναι αδιάβλητες οι εκλογές προς τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σωστά, χθες. Η αλήθεια είναι ότι δεν τα πιστεύει αυτά ο Ταγίπ Ερντογάν, βλέποντας μάλιστα τα περιοδικά όπως ο Economist, όπως και το γερμανικό περιοδικό προχθές που πάλι βγήκε. Θεωρεί ο Ταγίπ Ερντογάν ότι στηρίζουν ανοιχτά οι Ηνωμένες Πολιτείες την αντιπολίτευση. Και μάλιστα αυτό που πιστεύουν και κάνουν λόγο, το είπε και ο Σουλεϊμάν Σοϊλού, είναι ότι θα γίνει πολιτικό πραξικόπημα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι, έχουν μπει και τέτοιοι όροι μες στο διάλογο. Έχουν μπει και... Αριεύουν τα πράγματα. Αυτός ο φόβος από πλευράς αντιπολίτευσης, αλλά και από την άλλη, τον ίδιο φόβο έχει και η κυβέρνηση, ότι στην περίπτωση που κερδίσει ο Ταγίπ Ερντογάν δεν θα δεχτεί το αποτέλεσμα η άλλη πλευρά, η ίδια η αντιπολίτευση. Μάλιστα. Και θα θεωρήσει ότι έγινε νοθεία. Επειδή θα ταξιδέψει σε πολύ λίγο, και θα σε αφήσουμε, Άννα, για να πας προς την Άγκυρα, υπάρχει διαφορά πλέον μεταξύ Ασιατικής Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Τουρκίας, δηλαδή Κωνσταντινούπολης και Άγκυρας, υπάρχουν πλέον διαφορές ή έχουν αλλάξει τα πράγματα και έχουν εξομοιωθεί όσον αφορά το βιωτικό επίπεδο, το επίπεδο των πολιτών ως σκέψη? Θέλω να σε ακούσουμε σε αυτό και να σε αποδεσμεύσουμε αμέσως για να μπορέσεις να φύγεις, να αντιντήσεις.
Στην Κωνσταντινούπολη έχει ανέβει σε όλη την Τουρκία ουσιαστικά ο πληθωρισμός, αλλά στην Κωνσταντινούπολη ειδικά έχει εκτοξευθεί τόσο πολύ που ο κόσμος δυσκολεύεται να ζήσει. Να ζήσει κυρίως στο, ναι, στο κέντρο της πόλης και τις εδώ γύρω περιοχές. Τα ενίκια δεν ήταν ποτέ τόσο ψηλά όσο είναι τώρα. Δηλαδή, ενίκιο στα παλιά δεδομένα που γνωρίζαμε δεν υπάρχουν πλέον. Και αυτό το αισθάνεται κανείς μέσα στον κόσμο που αντιλαμβάνεστε όταν το κρέας έχει φτάσει στα 20 ευρώ το κιλό, που ποτέ δεν ήταν πάνω από 10 ευρώ το κιλό, και μιλάμε για ευρώ, όχι για λίρες, γιατί ο κόσμος εδώ πληρώνεται σε λίρες και όχι σε ευρώ. Εάν δηλαδή οι τιμές είναι 200% και 300% παραπάνω, αντιλαμβάνεστε τι γίνεται μέσα στο λαό. Και δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο συζητείται στην προεκλογική εκστρατεία. Δεν είναι το επίκεντρο της προεκλογικής εκστρατείας η οικονομία. Όμως δεν αποκλείεται η οικονομία να είναι αυτή που τελικά θα καθορίσει και το αποτέλεσμα των εκλογών, παρόλο Μάλιστα. που αυτό είναι εκτός προεκλογικής εκστρατείας. Μάλιστα. Λοιπόν, Άννα, να σε ευχαριστούμε πάρα ευχαριστούμε πολύ. Αυτή την κουβέντα μας έδωσε τον διάλογο, τον οποίο θα ξεκινήσουμε τώρα με τον κύριο Μάζη, τον καθηγητή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανακαλύπτυση. Θα τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, κύριε Μάζη, ακούσατε το ρεπορτάζ. Το άκουσα, ναι. Καταρχάς, να ξεκινήσω από κάτι το οποίο το αισθάνομαι και θέλω να σας το πω. Ναι. Ευχαριστώ το κανάλι σας και εσάς που συνεχίζει να μου δίνει βήμα. Γιατί? Σε εσάς. Ποιος δεν δίνει βήμα? Εντάξει. Για το Θεό. Το δεύτερο. Η κυρία Ανδρέου περιέγραψε την κατάσταση πάρα πολύ διαυγώς και μας κάνει να σκεφτούμε αυτά τα οποία όλοι φοβόμαστε τελικώς, ότι δηλαδή τα γεγονότα των τραμπουκισμών με τις πέτρες, τις σφαίρες κτλ. Στον Ιμάμογλου, που είναι στην αντιπολίτευση, στον Κιλιντσάρογλου επίσης, έτσι είναι. Εκείνα τα οποία συνέβησαν στο ΧΕΝΤΕΠΕ με τον Ντεμιρτάς, τον έγκλειστο ακόμα φυλακισμένο επί 6 χρόνια πρόεδρο του ΧΕΝΤΕΠΕ, του Κουρδικού κόμματος, και δεν είναι μόνο οι Κούρδοι, είναι και αριστεροί, είναι και άλλες μειονότητες, κινήματα, αλλά κυρίως Κούρδοι. Είχε πάρει, μην ξεχνάμε, ποσοστό γύρω στο 13%. Οι Κούρδοι είναι γύρω στα 22 εκατομμύρια στην Τουρκία και τα 2/3 εξ αυτών εκπροσωπούνται από το ΧΕΝΤΕΠΕ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι διαμερισμένο στα κόμματα και στο Ερντογάν. Γι' αυτό λέω τα 2/3. Έτσι. Δεν λέω τα 3/3, τα 2/3. Είναι μετρημένο αυτό. Λοιπόν, οπότε πιστεύω ότι ο άγνωστος Χ που θα κρίνει... Πάλι θα είναι οι Κούρδοι. Πάλι θα είναι οι Κούρδοι, ναι. Ο Ντεμιρτάς δήλωσε ρητός ότι θα ψηφίσουμε τον κύριο Κιλιτσδάρογλου. Τελείωσε. Στο δεύτερο γύρο? Όχι, από τον πρώτο. 14 Μαΐου, την Κυριακή αυτή. Τώρα. Λοιπόν, το δεύτερο συμπέρασμα το οποίο βγαίνει μετά από αυτό... Πάντα με την προϋπόθεση ότι οι εκλογές θα γίνουν κατά το μάλλον ή τον σωστά, ορθά. Υπάρχει και αμφιβολία να μην. Να τελειώσουμε το συλλογισμό με αυτήν την προϋπόθεση. Εκείνο λοιπόν το οποίο προκύπτει από αυτόν τον συλλογισμό, από αυτή την προϋπόθεση, είναι ότι σε αυτήν την περίπτωση το κοινοβούλιο δεν υπάρχει περίπτωση να το κερδίσει ο Ερντογάν. Το κοινοβούλιο είναι χαμένο για τον Ερντογάν. Βεβαίως. Στην υπόθεση της Προεδρίας... Θα έχει τρομερή δυσλειτουργία να κυβερνήσει μετά. Θα έχει τρομερά προβλήματα. Ναι, αλλά είναι έτσι φτιαγμένο το σύνταγμα το τουρκικό που δίνει τέτοιες εξουσίες στον Πρόεδρο που δεν φοβάται το Κοινοβούλιο. Έτσι. Θα δούμε σκηνές στο τουρκικό κοινοβούλιο. Έκτροπα, βλέπουμε. Θα δούμε σκηνές για νομοθετή. Θα έχει να αρχίσει αυτό. Ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον, που λένε και οι φίλοι μας οι Βρετανοί. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Αλλά δεν ενδιαφέρει το κοινοβούλιο τον Ερντογάν. Ναι. Τον Ερντογάν τον ενδιαφέρει η Προεδρία, γιατί τον ανησυχεί το μέλλον του, το πολιτικό, το βιολογικό, το μέλλον της οικογένειας του, το οικονομικό μέλλον της οικογένειας του και του ιδίου. Όλα αυτά είναι ένα πακέτο. Ναι. Ύστερα, πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η διάβρωση του τουρκικού κράτους, οριζοντίως και καθέτως, δηλαδή και σε κοινωνικά στρώματα, αλλά κυρίως στους αρμούς της εξουσίας, δικαστικό σώμα, αστυνομία, μυστικές υπηρεσίες,
στρατός. Τα ελέγχει ο Ερντογάν, ναι, όλα αυτά, ναι. Είναι τόσο βαθύς που... Και ειδικά μετά το πραξικόπημα, έτσι. Ακριβώς. Που αυτές οι εξαγγελίες του τύπου ετοιμάζεστε για πραξικόπημα, οι Αμερικάνοι σας βάζουν κτλ. Κτλ. Εμένα με προειδεάζουν για μια τεράστια σύγκρουση μετά. Γιατί οι διαφορές θα είναι πολύ μικρές. Αυτό είναι βέβαιο. Τώρα βάζουμε και τον παράγοντα νοθεία. Άρα εδώ μπορεί μία πλευρά την άλλη να την κατηγορήσει για νοθεία, να μην αποδεχτεί το αποτέλεσμα, έτσι, και μετά να γίνει μήλος. Και μετά να γίνει μήλος. Εμφύλιος σε εισαγωγικά. Δεν το ξέρεις που μπορεί να φτάσει και εκεί. Ναι. Αστάθεια σε όλη την περιοχή μιλάμε. Πιστεύω ότι μπορεί, έτσι, να είμαστε προσεκτικοί στα λόγια που διαλέγουμε, δύναται να φτάσει και εκεί. Αυτό όμως... Μισό λεπτό. Σημαίνει. Αυτό σημαίνει η συμμετοχή του στρατού. Το στρατό ποιος τον ελέγχει? Αυτή τη στιγμή ο στρατός, τουλάχιστον σε επίπεδο ανωτάτων αξιωματικών, ελέγχεται από τον Ερντογάν. Ναι. Αλλά δεν ξέρουμε τι γίνεται με τους υπόλοιπους. Μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία έχει 700.000 στρατό. Έτσι. Και μην ξεχνάμε ότι αυτός ο στρατός έχει μια κεμαλική ιστορία. Ερώτημα. Ναι. Οι γκιουλενιστές, ο εξόριστος ηγέτης, ναι, ναι, της Βρύξης Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν πάρει θέση, τι θα κάνουν? Έχουν πει, έχει τεράστιο κίνημα μέσα στην Τουρκία. Κοιτάξτε, ο Γκιουλέν δεν μιλάει ο ίδιος, γιατί προφανώς δεν θέλει να φέρνει σε δύσκολη θέση την εκάστοτε Αμερικανική administration, ναι, η οποία τον προστατεύει στα όρη της Πενσιλβάνια, πολύ καλά, του έχει και ιδιωτικό στρατό και δεν τρέχει τίποτα. Άνθρωποι που το φυλάνε είναι. Ιδιωτικό, ναι, στρατός είναι. Ας, ναι. Ναι, δεν είναι αστεία πράγματα. Λοιπόν, για πείτε μας τώρα, τι θέση παίρνει για όλο αυτό, γιατί ελέγχεται μια μεγάλη μερίδα του. Ο Γκιουλέν είναι εξυπαρχής αντίθετος με αυτές τις εξελίξεις. Εξυπαρχής αντίθετος. Θα μπορούσε να είναι ένας παίχτης μέσα στην εξίσωση την επόμενη μέρα. Μα παίζει ήδη. Μόνος του? Για τη δική Όχι, του... όλο του το κύκλωμα. Όλο... Μην ξεχνάτε ότι ο Γκιουλέν έχει 1.200 κολέγια σε όλο τον κόσμο. Και εκείνο που αναρωτιέται κανείς, πώς ο ιός του πτωχού ημάμι κατάφερε να φτιάξει 1.200 κολέγια. Δηλαδή, κι εγώ είμαι εύλογη απορία, ιός πτωχής δασκάλας. Αλλά δεν έχω καταφέρει να κάνω ούτε ένα κολέγιο. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να πω ότι η στήριξη στη οποία έχει από διάφορα διεθνή κέντρα και βεβαίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες επιθυμούν μία αλλαγή στο καθεστώς της Τουρκίας αυτή τη στιγμή, σε αυτά τα πράγματα ο κύριος Ερντογάν έχει δίκιο. Έτσι. Μπορεί να τον συμπαθώ, αλλά δεν το λέω επειδή τον συμπαθώ. Το λέω γιατί σε αυτό έχει δίκιο. Εκείνο λοιπόν το οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι ότι η κατάσταση στην Τουρκία από πλευράς Ηνωμένων Πολιτείων είναι επιθυμητό να αλλάξει, ούτως ώστε η Τουρκία να πάψει να κάνει το παιχνίδι που κάνει με τη Ρωσία, γιατί το μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας αυτή τη στιγμή έχει γίνει εξαιρετικά σκληρό και καθοριστικό για τις επόμενες, για τους επόμενους μήνες. Προσθέστε τις δηλώσεις του κυρίου Κίσιγκερ, ο οποίος είπε ότι τώρα που η Κίνα μεσολαβεί για την ειρήνευση μεταξύ των δύο πλευρών, προβλέπω ότι ο πόλεμος θα τελειώσει μέσα στο έτος, και λέει και συμπληρώνει ο κύριος Κίσιγκερ το εξής, ότι εάν εγώ κληθώ να μεσολαβήσω μεταξύ των δύο πλευρών, Ρωσίας, Κίνας, έτσι, και φυσικά Ουκρανίας, θα το πράξω αρκεί να δεχτώ την πρόσκληση. Είναι περίλικας πλέον όμως, έτσι. Έχει μεγαλώσει πάρα πολύ ο κύριος Κίσιγκερ και, ναι, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να αναλάβει. Ας είχα και εγώ το μυαλό που έχει ο Κίσιγκερ, ναι, κύριε Υποπάντη, στα 92 του και μου έφτανε. Από τα όσα λέτε, διαπιστώνουμε ότι ανησυχείτε. Ανησυχείτε, ναι, ιδιαίτερα για την Τουρκία. Και... Ανησυχώ για το φίλο μου τον Ερντογάν, είναι αλήθεια. Ανησυχώ πολύ. Ναι, να πούμε γιατί το λέτε έτσι όμως. Το λέω έτσι γιατί έχει φροντίσει να δημιουργήσει τέτοια ποσοστά δυσπιστία στη Δύση και στο ΝΑΤΟ, που μας επιτρέπει σε αυτούς τους χώρους τους καιρούς που ο ίδιος έχει δημιουργήσει με τη συμπεριφορά του απέναντι στη Ρωσία, ναι, να κινηθεί και η ελληνική εξωτερική πολιτική. Πάντως, θες ο κύριος Τσαβούσογλου βγήκε και νόμιζε ότι άκουγα τον Τζον Λένον, δηλαδή ότι βρισκόμαστε, θα προσπαθήσουμε για την ειρήνη, η ειρήνη είναι δικαίωμα της περιοχής μας, η Τουρκία είναι μια ειρηνική χώρα. Έχεις δίκιο, έτσι. Νόμιζα ότι θα έβγαινε ο Τζον Λένον, δηλαδή προσπάθησα να καταλάβω ποιος τα λέει αυτά. Αλλά... ή ο Γκάντι. Ναι, ή ο Γκάντι. Ο Γκάντι, ναι, παθητική, ναι, στάση και τα λοιπά, και δεν χρειάζεται και το οποίο. Εδώ καταλαβαίνουμε ότι έχουμε τεράστια στροφή και σε εσωτερικό κομμάτι. Μα προχθές ο ίδιος μιλούσε για το καθεστώς των νησιών του Αιγαίου. Ο ίδιος.
δεν πρόκειται να αλλάξει η τουρκική εξωτερική πολιτική. Και προσθέτω και αυτό για την φίλη μου την Μιλένα, ότι ξέρεις κάτι, Μιλένα μου, εκείνο το οποίο έχει ενδιαφέρον είναι ότι περίπτωση διακυβερνήσεως Κιλιτσιτάρογλου αυτή είναι η ερώτηση. Εξομαλύνει πλήρως τις σχέσεις της Τουρκίας με τη Δύση και από εκεί και πέρα θέτει την ελληνική εξωτερική πολιτική στη γωνία. Άρα, σε περίπτωση που εκλεγεί ο Κιλιτσιτάρογλου, αλλάζει ίσως το σκηνικό όπως το ξέραμε. Ακριβώς. Με απειλές. Και ίσως ξεφύγουμε, λέτε, από τις απειλές και δεν ξέρουμε με τι έχουμε να κάνουμε. Όχι, οι απειλές θα υπάρξουν. Απλούστατα οι απειλές θα ενισχυθούν και θα μπορούν να μπουν στη φάση της υλοποίησής τους, επειδή σαφώς πλέον η Δύση θα λαμβάνει μέρος υπέρ της Τουρκίας. Μάλιστα. Και αυτό είναι που φοβάμαι. Παρότι είπε ο Κιλιτσιτάρογλου εχθές ότι με στροφή 180 μοιρών θα ζήσουμε ειρηνικά με όλους τους γείτονες. Λοιπόν, ειρηνικά όμως. Πολύ ειρήνη έχει πέσει. Υπό το καθεστώς της βασαλιτέ των γειτόνων προς την Τουρκία. Δηλαδή το καθεστώς της υποταγής των γειτονικών χωρών στην Τουρκία. Αυτού του είδους την Πάξ Οτομάνα. Μόλις ολοκληρωθούν οι εκλογές, νομίζω ότι θα έχετε επίσημη πρόσκληση για να σχολιάσουμε το αποτέλεσμα, να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Ελπίζουμε να πάνε καλά τα πράγματα. Είναι πολύ σημαντικό. Το εύχομαι, γιατί όλοι το ευχόμαστε. Όχι μόνο εσείς και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη, όλοι. Όλοι. Απλώς το καλά δεν έχει το ίδιο νόημα για όλους. Το καλά για τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι Κιλιτσιτάρογλου. Δεν σημαίνει κατά ανάγκη καλά και για την Ελλάδα, έτσι. Είστε σαφείς. Ναι. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, επειδή βλέπουμε ότι τα πνεύματα εκεί οξύνονται πάρα πολύ εύκολα, δηλαδή δεν είχαν κανένα πρόβλημα να σηκώσουν τα F-16 άλλοι όταν πήγαν να κάνουν το πραξικόπημα και να ρίξουν οπουδήποτε αδιακρίτως. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα να πετάξουν πέτρες, να πάρουν όπλα και να ρίξουν στον αντίπαλο. Αυτό θα δούμε πολλά την Κυριακή το βράδυ. Ζόρι κάνει. Αγαπητέ Νίκο, το πραξικόπημα ήταν από ένα σημείο και μετά θεατρική πράξη. Το έχουμε πει αυτό, θα το ξαναπούμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε και πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Έλα, πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Χαρά.